καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Καλή σας ημέρα, μια χαρά, δίνουμε τον αγώνα μας. Τελική ευθεία για τις ευρωεκλογές. Θέλω να ρωτήσω κάτι, έτσι ξεκινώντας, βλέποντας χθες το βράδυ λίγο την καμπάνια του κόμματος και της ΚΝΕ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενόψη των ευρωεκλογών. Μια καμπάνια η οποία είναι βαθύτατη πολιτική, ενώ μπαίνουν πολιτικά ζητήματα μέσω αυτής της προσπάθειας. Πολλοί υποστηρίζουν ότι έχουμε περάσει σε ένα πεδίο της μεταπολιτικής, όπου δεν έχει πολύ σημασία η πολιτική κουβέντα, η ουσία της πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά η εικόνα. Βλέπουμε για άλλη μια φορά και ψηφοδέλτια κομμάτων με προσωπικότητες lifestyle. Και επειδή είστε γραμματέας μιας κομματικής νεολαίας, μιας μαζικής κομματικής νεολαίας, ανοίγω παρένθεση, και συντεταγμένης, με την έννοια ότι δεν είναι μόνο ένας συλλογικός μηχανισμός ή ότι βρίσκεστε μια φορά για εκδηλώσεις και φεστιβάλ μια φορά τον χρόνο, αλλά παράγεται και πολιτική διαδικασία. Συμφωνείτε με αυτή την εκτίμηση? Δηλαδή ότι η μεταπολιτική, έχουμε μπει σε μια περίοδο όπου για να πεις κάτι πολιτικό πρέπει να προσπαθείς ακόμα περισσότερο? Κοιτάξτε, συμφωνούμε ότι η μάχη των ευρωεκλογών είναι μια βαθιά πολιτική μάχη. Και επειδή ακριβώς τα άλλα κόμματα, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Αριστερά, ο Βελόπουλος και οι υλοιποί συμφωνούν στα μεγάλα και στρατηγικά πολιτικά ζητήματα που καθορίζουν τη ζωή του Έλληνα, εργαζόμενου, αγρότη, νεολαίου, αυτοαπασχολούμενου, γι' αυτό ακριβώς πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Γι' αυτό ακριβώς μπορεί να διαφωνούν για οποιοδήποτε απίθανο λόγο, όμως για τα μεγάλα ζητήματα που καθορίζουν τις ζωές μας δεν βγάζουν κιχ. Θέλετε να πάρουμε το πολύ σημαντικό ζήτημα της συμμετοχής της χώρας μας σε δύο πολέμους αυτή τη στιγμή, στην Ουκρανία και στη σφαγή που κάνει το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ στη Γάζα, με χιλιάδες νεκρούς, πρώτα απ' όλα αμάχους, με όλο τον πλανήτη να ξεσηκώνεται απέναντι στη σφαγή? Για αυτά δεν συζητάμε μπροστά στις ευρωεκλογές. Σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση του πολέμου που συμφωνεί και στηρίζει το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ, που το εξοπλίζει, που αν θέλετε, επειδή συζητάμε και για τη μεταπολιτική και το lifestyle, ακόμα και στη Eurovision του lifestyle απαγορέψανε την Παλαιστινιακή σημαία. Θέλω να πω ότι οι επιλογές που κάνουν ταυτίζονται, και στα ψηφοδέλτια οι επιλογές που κάνουν, ταυτίζονται με την πολιτική που ακολουθούν. Άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν καμία σχέση με τα πραγματικά προβλήματα και τα ζόρια του ελληνικού λαού, που μαθαίνουν τα προβλήματα και την πραγματική ζωή μέσα από τα stories και τα like στο Instagram και στο TikTok, και στην πραγματικότητα και στην Ευρωβουλή θα ψηφίζουν με χέρια και με πόδια όλοι μαζί, όπως κάναν και στην προηγούμενη θητεία, που Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά ψήφισαν πάνω από το 70% των αντιλαϊκών αποφάσεων του Ευρωκοινοβουλίου από κοινού, να συνεχίσουν λοιπόν αυτή την πολιτική που μαυρίζει την πολιτική την ζωή της νέας γενιάς. Τώρα, μια και το βάλαμε το θέμα, άνοιξε εκ των πραγμάτων το θέμα της κατάστασης στο Ισραήλ και της τάσης του ελληνικού πολιτικού συστήματος, χθες είχαμε μια πρόταση από τη Νέα Αριστερά για μια κοινοβουλευτική διαδικασία, να έρθει το θέμα στη Βουλή, να πάμε στην επιβεβαίωση της απόφασης της Βουλής για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, να πηγαίνουν κάποιες πρωτοβουλίες. Είδα μια αρνητική απάντηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Ναι, κοιτάξτε, αν δεν μιλάγαμε για μια τραγωδία που αυτή τη στιγμή βιώνει ο Παλαιστινιακός λαός, με 2 εκατομμύρια και πλέον εγκλωβισμένους, με πάνω από 40.000 νεκρούς, θα μπορούσαμε να σταθούμε απλά στην υποκρισία της Νέας Αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ νούμερο 2, στελεχών δηλαδή της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, που 4 χρόνια κυβέρνησαν και δεν εφάρμοσαν την ομόφωνη απόφαση, θυμίζουμε, της Ελληνικής Βουλής από το 2015 για αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Όμως, επειδή τα πράγματα είναι πολύ πιο σοβαρά, αυτό που πρέπει εδώ και τώρα να γίνει είναι να δυναμώσει ο λαϊκός αγώνας. Πρέπει να δυναμώσει το αντιπολεμικό, το αντιπεριαλιστικό κίνημα για να σταματήσει η σφαγή, η γενοκτονία στη Γάζα, για να αποχωρήσουν οι Ισραηλινές δυνάμεις κατοχής, για να αναγνωριστεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος και προφανώς για να απαιτήσουμε να αποσύρει η ελληνική κυβέρνηση τη σύρριξή της στο κράτος δολοφόνο
να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας με βάσεις. Θυμίζω στη Λάρισα, στο στρατηγείο της Λάρισας, είναι η διοίκηση της Ευρωπαϊκής Επιχείρησης Ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, με φρεγάτα, τη φρεγάτα Ίδρα, στα νερά της Ερυθράς Θάλασσας, στο στόμα του Λύκου, με κίνδυνο για το προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μας και με κόστος 500.000 ευρώ την ημέρα για τον ελληνικό λαό. Αν δεν απαιτήσουμε δηλαδή να σταματήσει η εμπλοκή της χώρας μας, να επιστρέψει η φρεγάτα και όλες οι αποστολές εκτός συνόρων, τότε θα μιλάμε απλά για μια κίνηση εντυπωσιασμού ένα μήνα πριν τις εκλογές, και ενώ η σφαγή του Παλαιστινιακού λαού έχει ξεκινήσει εδώ και 7 μήνες και η Νέα Αριστερά δεν βγάζει κιφ και τα άλλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, στηρίζουν και δίνουν άλοθη στο κράτος δολοφόνου του Ισραήλ. Με δεδομένο ότι και πέρα του Ατλαντικού και στην Ευρώπη φαίνεται ότι υπάρχει ένα κίνημα από τα κάτω, από τη νεολαία, από τα πανεπιστήμια, από τους εναντίωσης στα όσα συμβαίνουν στο Ισραήλ. Και με δεδομένη ότι πριν 2-3 μήνες είχαμε το φοιτητικό κίνημα στους δρόμους στη χώρα μας ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Περιμένατε κάτι διαφορετικό? Μήπως, δεν ξέρω, έχουν ατονίσει λίγο τα αντανακλαστικά του φοιτητικού κινήματος? Έχετε καλή εικόνα εσείς από τις... Ίσα ίσα. Θα έλεγα. Ενώ για το θέμα για την κατάσταση στη Γάζα, ναι, πάντα. Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι, ναι. Γιατί νομίζω το φοιτητικό κίνημα από την πρώτη στιγμή έχει δείξει την αλληλεγγύη του στον Παλαιστινιακό λαό, με μεγάλες διαδηλώσεις από τον Οκτώβρη κιόλας, τον Νοέμβρη και τους επόμενους μήνες. Όλο αυτό το διάστημα οι φοιτητές διαδήλωναν με Παλαιστινιακές σημαίες, ακόμα και όταν οι στόχοι τους κινητοποίησης ήταν η αποτροπή, η εναντίωση στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που διαλύει πτυχία και σπουδές. Έχει γίνει επίσης κινητοποίηση πριν το Πάσχα στην Αμερικάνικη Πρεσβεία από φοιτητικούς συλλόγους στην Αθήνα. Προγραμματίζονται τη Δευτέρα με το άνοιγμα των πανεπιστημίων μεγάλες κινητοποιήσεις, ολονύχτιες διαμαρτυρίες, συναυλίες, αλληλεγγύη στο Παλαιστινιακό λαό. Και αν θέλετε, είναι και λίγο υποκριτικό, αν μου επιτρέπετε, από ορισμένους δίθεν φίλους του φοιτητικού κινήματος, οι οποίοι όταν οι φοιτητές στην Ελλάδα κινητοποιούνταν, έλεγαν, με κινητοποιήσεις διαρκείας ενάντια στα αντιδραστικά αντιεκπαιδευτικά μέτρα της κυβέρνησης. Οι ίδιοι έλεγαν, αυτά δεν συμβαίνουν πουθενά άλλου στον κόσμο, είστε απομονωμένοι, είστε μόνοι σας. Και σήμερα που όλος ο κόσμος και ο φοιτητικός κόσμος ξεσηκώνεται για αλληλεγγύη και ελευθεριά στην Παλαιστίνη, κάνουν κριτική στο φοιτητικό κίνημα της Ελλάδας ότι αυτή τη στιγμή δεν κινητοποιείται. Ναι. Νομίζουμε ότι αυτή η κριτική είναι άδικη, είναι άστοχη, αν θέλετε τη γνώμη μας, και οι φοιτητές θα τα αποδείξουν μαζικά και τις επόμενες μέρες με δυναμικές κινητοποιήσεις. Μένουμε λίγο στα γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά. Με δύο πολέμους στη γειτονιά μας, ένα στο βορρά και ένα στην Ουκρανία και ένα στην Μέση Ανατολή. Μια έτσι ειλικρινής απορία. Πόσο εύκολο είναι να μείνει μια μικρή χώρα σαν την Ελλάδα έξω από συμμαχίες? Ναι. Κοιτάξτε, θα χρησιμοποιήσω μια φράση του γνωστού Χένρι Κίσιγκερ, του Αμερικάνου ας πούμε διπλωμάτη, που έχει σφραγίσει με την παρουσία του πολλούς πολέμους των Ηνωμένων Πολιτειών, που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν συμμάχους παρά μόνο συμφέροντα. Άρα νομίζουμε ότι αυτό πρέπει να σκεφτεί ο ελληνικός λαός, ότι σήμερα είναι απομονωμένος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, σε αυτές τις φυλακές των λαών, μπλέκεται σε ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους. Για παράδειγμα, μπλέκεται στο κίνδυνο γενίκευσης των πολεμικών αναμετρήσεων και άρα η χώρα μας με τις βάσεις, ορμητήρια του πολέμου των Αμερικανοανατολικών κινδυνεύει να γίνει και στόχος αντιπίνων. Πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο για πολεμικές δαπάνες που δεν αφορούν την άμυνα της χώρας. Αλλά τους και δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία. Του ΝΑΤΟ και δεν έχει τέλος αυτή η ιστορία. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία είναι και αυτή μέλος του ΝΑΤΟ και εδώ έχουμε το παράδοξο. Μια νατοϊκή χώρα να απειλείται από μια άλλη νατοϊκή χώρα και το ίδιο το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να στηρίζουν τις τουρκικές διεκδικήσεις στο όνομα της νατοϊκής συνοχής και να κινδυνεύουν κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας να μπουν στο κρεβάτι του προκρούστη. Δηλαδή κινδυνεύουμε να πάμε σαν έναν επώδυνο συμβιβασμό που θα οδηγεί ακόμα και σε συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο.
Θυμίζουμε ότι το ΝΑΤΟ δεν αναγνωρίζει σύνορα στο Αιγαίο, το θεωρεί ενιαίο επιχειρησιακό χώρο. Άρα ας σκεφτεί ο ελληνικός λαός ότι μπορεί να υπάρχει και άλλος δρόμος. Με μια Ελλάδα αποδεσμευμένη από αυτές τις φυλακές των λαών, που θα συνάπτει αμοιβαία επωφελή συμφωνίες με όλους τους άλλους γειτονικούς λαούς, αφού οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, τα συμφέροντα, τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα έχουν να χωρίσουν, εννοώ της Ελλάδας, της Τουρκίας και των γύρω χωρών, και άρα ότι υπάρχει άλλος δρόμος ο οποίος μπορεί να διασφαλίσει την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και να μην κινδυνεύουμε μέρα με τη μέρα να βρεθούμε ακόμα πιο βαθιά μπλεγμένοι σε έναν ακόμα μεγαλύτερο υπερελληνικό πόλεμο στην περιοχή μας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι επειδή υπάρχουν και διάφορες δυνάμεις οι οποίες θυμήθηκαν τώρα κατόπιν εορτής να μιλήσουν για την ειρήνη, για παράδειγμα ο κύριος Βελόπουλος, ο οποίος όμως κοροϊδεύει τον ελληνικό λαό, κοροϊδεύει δηλαδή τον κόσμο, γιατί στην Ευρωβουλή έχει στηρίξει την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει στηρίξει το καθεστώς Ζελένσκι, έχει στηρίξει την αποστολή όπλων, έχει στηρίξει τις κυρώσεις στη Ρωσία. Ας το ακούσουν αυτό και οι φίλοι ακροατές, οι αγρότες, γιατί τους κοροϊδεύει ψιλόγαζοι ότι δήθεν είναι στο πλευρό τους, όταν στηρίζει τον πόλεμο, στηρίζει και τη νέα κοινή αγροτική πολιτική που ψήφισε ο ευρωβουλευτής του και στην Ευρωβουλή. Ένα ερώτημα το οποίο φαντάζομαι θα κληθείτε να το απαντήσετε αρκετές φορές, ενώ σαν κόμμα σε αυτή την προεκλογική περίοδο, αφού το ΚΚΕ λέει δεν είναι ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενάντια στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, γιατί συμμετέχει και γιατί θέλει την ψήφο τώρα σε αυτές τις ευρωεκλογές? Ακριβώς γι' αυτό. Επειδή μόνο το ΚΚΕ, επειδή είναι ενάντια στην εγκληματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να εκφράσει αυτό το πολύ μεγάλο ποσοστό του ελληνικού λαού που θέλει στις ευρωεκλογές να δείξει την αντίθεσή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να δείξει τη δυσαρέσκειά του με αυτή την πολιτική, να τιμωρήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη που τη συνδιαμορφώνει και την υλοποιεί στη χώρα μας και τα άλλα κόμματα που την ψηφίζουν και στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ελληνική Βουλή. Άρα όλος ο κόσμος που θέλει να δείξει την αντίθεσή του, να δώσει ψήφο τιμωρίας αυτής της πολιτικής, να δώσει ψήφο εμπιστοσύνης στους αγώνες του ελληνικού λαού, της νεολαίας, των αγροτών, των εργαζόμενων, τους αγώνες για να μην συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη που συγκλώνησαν πρώτα και κύρια την περιοχή της Θεσσαλίας, μπορεί να κάνει την επιλογή με ψήφο στο ΚΚΕ να στείλει αυτό το μήνυμα της σύγκρουσης, της αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής, της εναντίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να είναι σίγουρος ότι την επόμενη μέρα με πιο δυνατό ΚΚΕ και εκεί που παίρνονται οι αντιλαϊκές αποφάσεις, δηλαδή στην Ευρωβουλή, και εκεί που ανατρέπονται αυτές οι αποφάσεις στους δρόμους του αγώνα, θα έχει έναν αξιόπιστο σύμμαχο στην πάλη του για να διεκδικήσει σύγχρονα δικαιώματα και να βάλει και ένα φρένο στον κατήφορο στον οποίο μας έχουν βάλει όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τη χώρα. Πέρα από τα θέματα μεγάλης πολιτικής, αυτή τη στιγμή του υπεραριθμών, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά είναι η στέγαση, είναι η ανεργία. Λίγο επιγραμματικά για να μην πιέσει και ο χρόνος, κύριε Κουτσαδί. Είναι ένα κοκτέιλ προβλημάτων και σίγουρα είναι και αυτά που λέτε. Είναι δηλαδή οι πολύ χαμηλοί μισθοί, που οι πολύ υψηλές τιμές, που τελικά εκτοξεύουν και την ακρίβεια, γιατί η ακρίβεια είναι συνδυασμός αυτών των δύο ζητημάτων. Και βλέπουμε να πληρώνουμε ενίκεια Βαρκελόνης φέτα σε τιμές Ελβετίας στη χώρα μας. Και άρα είναι και ένας ακόμα λόγος να τιμωρήσουμε την πολιτική της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι η εμπορευματοποίηση της παιδείας και της υγείας με ένα σχολείο ακριβό, ψυχοφθόρο, εξεταστικό κέντρο. Έχονται πανελλαδικές σε λίγες μέρες για χιλιάδες παιδιά. Και με ένα πανεπιστήμιο ακριβό που δίνει πτυχία όμως χωρίς αντίκρισμα, με πολύ ψηλή την ανεργία και με συνθήκες γαλέρας, ειδικά για πολλούς νέους εργαζόμενους που δουλεύουν στο δίθεν θαύμα της οικονομίας του τουρισμού. Άρα για όλη μας τη ζωή, για όλα όσα βιώνουμε και στις ευρωεκλογές δυνατό κουκουέ για να μπορέσουμε την επόμενη μέρα να έχουμε πιο δυνατό το λαό μας να αντιπαλέψει αυτή την πολιτική. Θοδωρής Κωνσταντής, γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΚΝΕ, στην εκπομπή μας εν ώψη του αυριανού μαθητικού φεστιβάλ στη Λάρισα στην πλατεία Ταχυδρομείου. Ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία, κύριε Κωνσταντή. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά κι εσείς.